Σήμερα εκπληρώνει την βασική της υποχρέωση απέναντι σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Την υποχρέωση που έχει να διαχειριστεί με ανθρώπινο τρόπο τις τεράστιες αυτές ροές προσφύγων και μεταναστών στα νησιά πρώτης υποδοχής και ταυτόχρονα με την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά να ταυτοποιεί το σύνολο των προσφύγων που πατούν το πόδι τους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βλέπω πως καταφέραμε μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια και παρά τις αντίξωες συνθήκες, τόσο σε ό,τι αφορά με τις υψηλές ροές, όσο όμως και σε ό,τι αφορά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, να ανταπεξέλθουμε στην υποχρέωσή μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα άνδρες και γυναίκες του στρατού, της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και των τοπικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και εθελοντές, απλούς πολίτες, που έπραξαν το πατριωτικό τους καθήκον, αλλά και το ανθρώπινο καθήκον, απέναντι σε συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται. Σε λίγο θα επισκεφθώ και τη Λέρο. Έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα σε δύσκολες συνθήκες κατάφερε να ανταπεξέλθει και να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της. Είναι τώρα σειρά και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών να υλοποιήσουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Πρώτα απ' όλα, να προχωρήσει η διαδικασία της μετεγκατάστασης. Έχουμε αποφασίσει για 66.000 πρόσφυγες που αναλογούν στην Ελλάδα να μετεγκατασταθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως χώρες του Κέντρου και του Βορρά. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει παρά μονάχα πολύ λίγες, κάτω από 100, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις από την πλευρά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποδεχθούν πρόσφυγες. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις συμφωνίες επανεισδοχής που έχει υπογράψει με τρίτες χώρες για την επιστροφή σε αυτές τις χώρες μεταναστών που δεν έχουν το δικαίωμα, δεν χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες και δεν μπορούν να περάσουν στην Κεντρική Ευρώπη. Και τρίτον, θα πρέπει άμεσα να ελεγχθεί το αποτέλεσμα της συμφωνίας που έγινε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Είναι μια συμφωνία που και εμείς τη χειροκροτήσαμε. Από την άλλη πλευρά όμως, η υποχρέωση της Τουρκίας είναι να συνδράμει ουσιαστικά ώστε να μειωθούν οι ροές. Βεβαίως και πρέπει να δοθούν χρήματα. Τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε στους ανθρώπους που βρίσκονται στην άλλη πλευρά, στις εγκαταστάσεις εκεί για να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες. Βεβαίως και πρέπει να βοηθηθεί η Τουρκία, αλλά η Τουρκία πρέπει ταυτόχρονα να βοηθήσει ώστε να μειωθούν οι ροές. Πράγμα που θα σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και με ανθρώπινο τρόπο και με αξιοπρέπεια για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν καθημερινά έχουμε ροές των μεγεθών των 10 και 15 χιλιάδων, δεν είναι εύκολο κανείς να ανταπεξέλθει. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι τα νησιά μας έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη ιστορική συγκυρία να παίρνουν στις πλάτες τους το βάρος όλης της Ευρώπης, θα έλεγα της ανθρωπότητας, διότι βρισκόμαστε σε πρωτοφανείς ροές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τις τοπικές αρχές, τους απλούς πολίτες, τον λαό των νησιών μας, τους νησιώτες μας, βεβαίως και το λιμενικό που σώζει καθημερινά εκατοντάδες ζωές στο Αιγαίο. Ένα Αιγαίο που δεν πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι θα είναι ένα υγρό τάφος, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε ώστε να γίνει θάλασσα συνεργασίας, ειρήνης και αλληλεγγύης.